Έντονο είναι το ενδιαφέρον από την Ινδία για τις ένοπλες δυνάμεις μας, καθώς σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση, από τη Δευτέρα 20 έως την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, το College of Defence Management των Ενόπλων Δυνάμεων της Ινδίας, με επικεφαλής τον διοικητή της σχολής, υπονάβαρχο Sanjay Dutt, VSM, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Ελλάδα. Η αντιπροσωπή αποτελείται από 31 εξωματικούς από την Ινδία, ένα από τον Μπαγκλαντές και έναν από τη Σαουδική Αραβία. Και κατά την παραμονή της στη χώρα μας, επισκέφθηκε τις ακόλουθες μονάδες και υπηρεσίες, όπου ενημερώθηκε για τη λειτουργία και την αποστολή τους. Τη Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου, τη Σχολή Εθνικής Άμυνας. Την Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου, το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Την Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου, την έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού, την έδρα του Αρχηγείου Στόλου και τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Την 5η, 23 Φεβρουαρίου, την αεροπορική βάση Δεκέλειας, όπου παρακολούθησαν εργασίες του ετήσιου συνέδριου Ελληνικής Υψηλής Στρατηγικής που οργανώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και στη συνέχεια επισκέφθηκε τη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης και το Μουσείο της Πολεμικής Αεροπορίας. Επιπλέον, την 3η, 21 Φεβρουαρίου 2023, ο διοικητής του College of Defence Management συναντήθηκε με τον επιτελάρχη του ΓΕΘΑ, αντιπτέραρχο Γεώργιο Κυριάκου, στο γραφείο του, όπου συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η εν λόγω επίσκεψη είναι η δεύτερη που πραγματοποιείται από στρατιωτικές σχολές της Ινδίας σε σύντομο χρονικό διάστημα, με την πρώτη να έχει λάβει χώρα τον Ιούνιο του 2022 από το National Defence College και εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του ΓΕΘΑ ως προς τις διεθνείς δράσεις των ενόπλων δυνάμεων, που έχουν ως σκοπό την ενίσχυση στρατιωτικής συνεργασίας μας με φίλες χώρες, καταλήγει η ανακοίνωση. Πείτε μας τη γνώμη σας για αυτό το νέο ινδικό ενδιαφέρον στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει στο βίντεο, να κάνετε εγγραφή στον MSHD και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις μέσω του site μας msHD.gr.